Λόγω της επικείμενης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας αγροτών την 3η 20 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας, η ελληνική αστυνομία έχει καταρτήσει και θα εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων για την εύρυθμη και ασφαλή διεξαγωγή των κινητοποιήσεων. Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού αποτέλεσε η διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών να συνέρχονται, χωρίς να διαταράσσεται υπέρμετρα η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, θα ληφθούν προσαρμοσμένα στην περίσταση μέτρα τροχέας, με τις ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε η μετακίνηση των αγροτών να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια για τους ίδιους και τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου σε όλη τη διαδρομή από την περιφέρεια στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, η κίνηση των γεωργικών ελκυστήρων θα γίνει συνοδεία περιπολικών της ελληνικής αστυνομίας, με συγκεκριμένο δρομολόγιο τόσο από το κάστρο Βιωτίας, όσο και από τα Μέγαρα Αττικής, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν πριν την μετάβασή τους στην Αθήνα. Παράλληλα, για να μην υπάρξει επιπλέον επιβάρηση της κυκλοφορίας, έχει προγραμματιστεί τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν αγρότες να σταθμεύσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λόγω των μέτρων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις και στα δρομολόγια και στις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων, λεωφορεία και τρόλεϊ. Για τα ακριβή μέτρα τροχέας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν, θα σας ενημερώσει ο επικεφαλής του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας, αστυνομικός υποδιευθυντής Θεοφάνης Αναγνώστου. Όπως προανέφερε και εκπρόσωπος τύπου, από αύριο το μεσημέρι, λόγω της επικείμενης συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας, η τροχιά θα εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας κατά μήκους του δρομολογίου που θα ακολουθήσουν τα αγροτικά οχήματα Λεωφόρος Αθηνών, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη. Θα κινηθούν αντίθετα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, την Πλατεία Ομονίας και την οδό Πανεπιστημίου, προκειμένου να φτάσουν στο Σύνταγμα. Θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας πέριξ της Πλατείας Ομονίας. Θα διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αμαλίας, την οδό Πανεπιστημίου, τη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας και σε όλες τις κάθετες σε αυτές τις οδούς. Η Βασιλής Σοφίας θα διακοπεί από το ύψος της Βουλής και η κυκλοφορία στην κάθοδο θα γίνεται μέχρι και την οδό Σέκερη. Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Ακαδημίας θα κατευθύνονται μόνο προς την άνοδο της Βασιλής Σοφίας. Θα παρέχουμε συνεχή πληροφόρηση για περαιτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης, ενώ συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση με οχήματα στη διαδρομή της πορείας και στους χώρους των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων. Συνεχής ενημέρωση για τις ισχύουσες κάθε φορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρχει σε ειδικό μπάνερ στην ιστοσελίδα, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ελληνικής αστυνομίας.